των Δήμαρχων. Το ειδικό θέμα που επέλεξε ο Δήμος Λάρνακας για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς, που εφέτος έχουν γενικό θέμα τις πολιτιστικές διαδρομές, είναι «Με τα μάτια στραμμένα στη θάλασσα», ένας πολύ επιτυχημένος τίτλος. Έτσι, «Με τα μάτια στραμμένα στη θάλασσα», τη δική μας θάλασσα. Αφετηρία και πρόκληση για τη δημιουργία του έργου της Λίας Λαπίθη «Γιακουμής», ένα κυπριακό πούντολ, αποτέλεσε μια πινακίδα που θα δείτε έξω από την Αλική, που καλεί το κοινό στη διαδρομή της Κύπριδας Αφροδίτης. Η καλλιτέχνης αγνάντευσε από την πινακίδα τη θάλασσα και ξεκίνησε τις δικές της διαδρομές, όχι όμως στο εσωτερικό του νησιού, αλλά στη θάλασσα της Κύπρου. Στη θάλασσα που οργώθηκε από θαλάσσιους δρόμους για αλληλογνωριμία των λαών της, για ανάπτυξη του εμπορίου, για μεταφορά της γνώσης, αλλά και για κατάκτηση των πλουτοπαραγωγικών και των σημαντικών γεωπολιτικών περιοχών. Μας καλεί η Λία σε μια διαδρομή στη θάλασσα που χάρη σε ευημερία, αλλά και πάμπολα δεινά στους λαούς της. Στη θάλασσα που μέχρι σήμερα γνωρίζει τα ίδια προβλήματα και που οι λαοί της αναζητούν ακόμη την πολυπόθητη ειρηνική συμβίωση. Για αυτή την ειρηνική συμβίωση δημιουργήθηκε το 1995 ένα ευρωμεσογειακό πρόγραμμα γνωστό ως η Διαδικασία της Βαρκελόνης. Συμβολικά λοιπόν η Λία ξεκινά το εικαστικό της ταξίδι από τη Βαρκελόνη με ένα βίντεο στο οποίο βλέπουμε δύο αδέλφια να περπατούν στην ακροθαλασσιά φορτωμένα το κάθε ένα με το βάρος του δικού του σπιτιού. Πρόκειται για μια αλληγορική πράξη που μεταφέρει στον θεατή ένα καθαρό μήνυμα για τις δυσκολίες επιτυχίας των στόχων του προγράμματος της διαδικασίας της Βαρκελόνης. Από τη Βαρκελόνη, η καλλιτέχνη ξεκινά για ένα πραγματικό ταξίδι μέσω των ελληνικών νησιών με προορισμό την πατρίδα της. Η φυσιογνωμία της θάλασσας που διασχίζει καταγράφεται φωτογραφικά. Κατά τη διάρκεια μιας performance, η Λία Λαπίθη κόβει τον ορίζοντα από τις φωτογραφίες και θέτει ένα κέριο ερώτημα. Τι θα ήταν άραγε ο κόσμος χωρίς ορίζοντα και τι θα γινόταν αν η στάθμη της θάλασσας ανέβαινε και δεν υπήρχε πια γη για να ερίζουμε. Τις φωτογραφίες της θάλασσας, στυπωμένες σε plexiglass, η καλλιτέχνης ανάρτησε ελεύθερα εδώ, στο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης. Ο θεατής καλείται να κάνει το δικό του ταξίδι στο απέραντο μπλε και να μεταφερθεί επηρεασμένος από την τεράστια δύναμη υποβολής του χρώματος σε άλλα πεδία και να βρεθεί αντιμέτωπος με συμβολισμούς και έννοιες. Στο δρόμο του αυτό ο θεατής θα συναντήσει ένα σκυλάκι
ένα πούντολ, τον Γιακουμί, που κολυμπά παλεύοντας με το νερό. Ο Γιακουμής, μας λέει η καλλιτέχνης, είναι ένα από αυτά τα κυπριακά πούντολ που αναπτύχθηκαν από τα γονίδια του ελληνικής καταγωγής αρχαίου γενάρχη των πούντων. Θα μπορέσει, διερωτάται η Λία ο Γιακουμής, να κρατηθεί στην επιφάνεια του νερού, να επιβιώσει, να συνεχίσει να υπάρχει αγωνιζόμενος μόνος ενάντια στην ισχύ των νερών. Ενδιαφέρει κανέναν εάν ο Γιακουμής καταποντιστεί? Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα έργο συμβολικό και αλληγορικό που διαβάζεται σε πολλά επίπεδα. Συμβολικό είναι και το γεγονός ότι ο σκύλος της Λίας Λαπίθη ανακαλεί στο μυαλό του θεατή ένα από τους γνωστούς μαύρους πίνακες του Φρανσίσκο Κόγια, που παριστάνει το κεφάλι ενός μικρού σκύλου να προχωρεί χαμένο στην αμπεραντοσύνη του απροσδιόριστου χώρου του πίνακα. Το έργο, που ήταν ζωγραφισμένο σε τοίχο του σπιτιού του Κόγια, αντανακλά την αγωνία του καλλιτέχνη και την κατάθλιψη που του προκάλεσε η ζωφερή πολιτική κατάσταση και οι συγκρούσεις που ζούσε τότε η Ισπανία και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα και τη δημιουργία των έργων του Κόγια «Οι καταστροφές του πολέμου». Αυτή η σχέση με τον Κόγια φωτίζει διαχρονικές καταστάσεις και προβλήματα. Αυτά είναι μόνο κάποια κλειδιά για να προσεγγίσετε τα έργα. Και επειδή πρόκειται για ανοιχτά έργα με πολυσήμαντα μηνύματα, έργα δηλαδή που επιδέχονται πολλαπλές ερμηνείες, ο θεωρητικός πρέπει πάντα να αφήνει αρκετό χώρο για τον προσωπικό υποκειμενικό διάλογο του κάθε θεατή με τα έργα. Αυτό επιθυμώ να κάνω και εγώ, γι' αυτό σταματώ και ελπίζω να κάνετε κι εσείς το ίδιο ωραίο ταξίδι που έκανα κι εγώ βλέποντας τα έργα. Καλό ταξίδι λοιπόν, σας ευχαριστώ.